Θέμα των συντάξεων και μετά όσα έχουν προκύψει μετά από αυτή και την απόφαση δικαίωση του συνταξιούχου στην Θεσσαλονίκη για δώρα και επιδόματα. Και τις μαζικές ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Γιατί καλούν, πολλοί καλούν σε μαζικές προσφυγές για να επιστραφούν τα δώρα ναι. και τα χρήματα που έχουν. Εγώ θα έλεγα να προσέχουν οι πολίτες, έχετε δίκιο. Εγώ θα έλεγα να προσέχουν οι πολίτες όλες αυτές τις κλήσεις για μαζικές προσφυγές από διάφορους δικηγόρους κτλ. Πριν ξεκαθαρίσει το τοπίο, η υπουργός μας, σχολιάζοντας μια σειρά από αποφάσεις δικαστικές σε σχέση και με την αντισυνταγματικότητα του 12 κτλ., εξήγησε ότι μια σειρά από ζητήματα που έχουν σχέση με το ασφαλιστικό εμείς τα αντιμετωπίσαμε και σε σχέση με τις συστάσεις του στο Συμβουλίο της Επικρατείας με το νόμο 4387. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αναδεικνύεται για διάφορους λόγους τώρα και δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες. Ένα ζήτημα με προσφυγές χωρίς να είναι πολύ καθαρό το τοπίο. Δηλαδή. Για μας θέμα προς το παρόν δεν υφίσταται. Το τοπίο δεν είναι καθαρό. Είναι μια πρωτόδικη απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ένα σκεπτικό ενδιαφέρον βέβαια. Αφορά τις προσφυγές που έγιναν το 2012 για εκείνες τις περικοπές, που σας λέω και πάλι, όπως είπε και ο Υπουργός, εκείνα τα δεδομένα, οι εκκρεμότητες που υπήρχαν σε σχέση με τις. Με τις ενστάσεις που είχαν δημιουργηθεί τότε, έχουν αντιμετωπιστεί στο 43-87. Για εμάς το πρόβλημα να μην των μιλάμε, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, μην μιλάμε με αριθμούς και πράγματα που είναι δυσνόητα για τους τηλεθεατές. Αν θέλετε, λίγο πιο επεξηγηματικά. Δεν μιλάω, μιλάω για τον νόμο 43-87 που καθορίζει. Αυτό, μιλάω λίγο για τον νόμο 4387 του 16 είναι ο νόμος για το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι να είμαστε λίγο πιο. Να τα εξηγήσουμε λίγο πιο απλά στους τηλεθεατές, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μας έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Προφανώς αναφέρεστε και στις δηλώσεις της Υπουργού, της κυρίας Αξιόγλου, που είπε ότι όσες προσφυγές έγιναν μέχρι το 2015 είναι σε συζήτηση, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια άλλη υπόθεση. Δηλαδή όσοι προσέφυγαν μέχρι τότε μπορούν να διεκδικήσουν πίσω δώρα, ακριβώς επιδόματα και όσα κατάφερε έστω και με την πρώτη απόφαση ο συνταξιούχος Θεσσαλονίκη. Ναι, ακριβώς αυτό αναφέρομαι, γι' αυτό λέω το κρίσιμο μέγεθος πάντως τώρα. Εμείς το διερευνούμε έτσι και αλλιώς το παρακολουθούμε, όπως παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα που αφορούν το ασφαλιστικό και την εφαρμογή του και διορθώσεις και τα λοιπά ή νέα θέματα. Λέω απλώς να μην πέσει πανικός όσο είναι δυνατόν αυτό να γίνει και να μην παρακολουθούν κλήσεις για μαζικές προσφυγές, μην το ακούνε οι πολίτες, γιατί ο πανικός ποτέ δεν ήταν καλός σύμβουλος. Κύριε Νεφελούδη, άρα, κύριε Νεφελούδη, πρώτα απ' όλα. Κύριε Νεφελούδη, να το λέμε εμείς να μην τα ακούνε. Να πούμε όμως ότι ο συνταξιούχος από τη Θεσσαλονίκη ήταν εκπρόθεσμος. Δεν έκανε μόνο για το 2015, ήταν εκπρόθεσμος. Και τον δικαίωσε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν ήταν το 2015, έκανε μετά, έκανε μετά την προσφυγή. Το θέμα είναι άλλο, κύριε Νεφελούδη. Δεν θέλω να πω στη λεπτομέρεια. Είναι δεύτερο πράγμα. Δεν είναι μόνο οι περικοπές. Θα πούμε σε λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Δεν είναι μόνο οι περικοπές συντάξεις. Είναι και η επιστροφή των δώρων. Στο συνταξιούχο της Θεσσαλονίκης. Λέω ότι όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο το οποίο, για το οποίο υπάρχει απόφαση από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης είναι υπό διερεύνηση. Απλώς λέω το αυτονόητο και νομίζω το ψύχρεμα αυτονόητο ότι ο πανικός σε αυτές τις περιπτώσεις και το μαζικό στοιχείο χωρίς να αξιολογηθεί αυτή η απόφαση με δεδομένες τις νομικές προϋποθέσεις είναι κακό σύμβουλος. Είναι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας. Όπως έχετε παρακολουθήσει, παρακολουθεί το δεδομένο, ερμηνεύει πράγματα. Δεν θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα λέγαμε κάτι ανάποδο, αν ήταν κάτι καλό για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα, πάντως να πω, σε σχέση με τις συντάξεις, σε αυτή τη μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα μας, η κυβέρνηση, για να μην περικοπούν, για να αρθούν τα μέτρα τα οποία είχαν πάρθει το Μαΐου του 2017. Όμως νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πίνακο θέμα σε ό,τι αφορά αυτά τα πράγματα. Διότι οι εργατολόγοι που έχουν περάσει από αυτήν εδώ την εκπομπή μας έχουν εξηγήσει ότι αυτές οι προσφυγές έχουν νόημα, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει, στηρίζονται στην απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε τον νόμο Βρούτσι. Άρα δηλαδή μπορούν να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι για εκείνο το διάστημα. Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Εγώ στέκομαι, ναι, εγώ στέκομαι σε αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ότι αυτές οι προσφυγές, όπως και η γνωμάτευση, η γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας
αφορά την περίοδο πρώτου 2015. Ναι. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά αυτό που και ο Υπουργός είπε, ότι εμείς αναρρυθμίσαμε μια σειρά ζητήματα που αφορούσαν τα θέματα αυτά και, αν θέλετε, αντισυνταγματικότητες που είχαν καθοριστεί από τον νόμο Βρούτση με τον νόμο Κατρούγκαλου, να το πούμε με τα ονόματα, δηλαδή το 4387 του 2016. Και ξαναλέω για μια φορά ακόμα, χρειάζεται πολύ ψύχρεμη στάθμιση από όλους μας, από όλους μας, και βεβαίως στη σωστή, αν θέλετε, σοβαρή παρακολούθηση που κάνουμε πάντα σαν Υπουργείο Εργασίας, για να ενημερώνουμε πάντα υπεύθυνα και να παίρνουμε υπεύθυνες πρωτοβουλίες για τους συνταξιούς και τους εργαζόμενους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο για το θέμα αυτό που συζητάμε. Για τις συντάξεις, για τις περικοπές συντάξεις, θα το καταφέρουμε, κύριε Νεφελούδη? Γίνεται τεράστιος αγώνας. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Έχουμε, σας λέω, μεγάλα μέτωπα πάνω στα οποία εργαζόμαστε. Ένα από τα μέτωπα αυτά είναι το θέμα των περικοπών, που εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για να γίνουν. Ούτε διαρθρωτικό ήταν το μέτρο, ούτε τελικά δημοσιονομικό, με δεδομένη την καλή εξέλιξη των εσόδων του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Τα μεγέθη πάνε πάρα πολύ καλά σε σχέση με τον ΕΦΚΑ, άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να μιλάμε για περικοπή. Θα στεναχωρηθούν πολύ και τα κόμματα που τώρα φωνάζουν υποκριτικά, κατά την εκτίμησή μου, αλλά και ο ΣΕΒ, που ως μειόφιλε παρεμβαίνει και στο θέμα αυτό ως εμπροστοφυλακή της Νέας Δημοκρατίας. Να το πω πάρα πολύ καθαρά, με τις συνεντεύξεις που έχουν δοθεί σε εφημερίδες το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Και όσον αφορά στον, μιας που σας έχουμε εδώ μαζί μας, το θέμα μας ήταν οι συντάξεις, αλλά όσον αφορά το κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πώς προχωράει το θέμα, κύριε Νεφελούδη? Ή θα είναι κάτι που θα πάρει το Γενάρη, θα πάει αργότερα, ειλικρίνεια. Θα βρούμε κάποιο λόγο να πάει αργότερα, ας πούμε? Γιατί να βρούμε κάποιο λόγο να πάει αργότερα? Έχουμε νομοθετήσει ήδη. Η δέσμευση που αναλάβαμε είναι ότι την 1η Δευτέρου του 2019 θα νομοθετηθεί, θα έχει ανακοινωθεί η διαδικασία της αύξησης του κατώτατου μισθού, που για τους νέους ανθρώπους κάτω των 25 θα είναι και αρκετά μεγάλη, διότι καταργεί το υποκατώτατος μισθός. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, που προχωράμε πολύ καλά και ξεπερνάμε εμπόδια που βάζουν οι εκπρόσωποι, μάλλον του ΣΕΒ, αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Έχουμε προχωρήσει ήδη από τις 31 Αυγούστου, που κάναμε την πρώτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, στην επέκταση και θέση υποχρεωτικότητα 7 κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Έχουμε ήδη αποστείλει επιστολές στους κοινωνικούς εταίρους και κυρίως στους βιομήχανους, εν πάση περιπτώσει, κλάδων, όπως είναι ο καπνός, όπως είναι τα μεταλλεία, όπως είναι τα ζαχαρόδη, όπως παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τον επιστημισμό, και πιστεύω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε καμιά δεκαριά ακόμα επεκτάσεις για ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων σε διάφορους κλάδους που μας ενδιαφέρουν. Μάλιστα, υπάρχει προθυμία τους κοινωνικούς εταίρους? Ότι... Κοιτάξτε, υπάρχει προφανώς προθυμία από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων που εκφράζει το χώρο της εργασίας. Οι αποφάσεις του ΑΣΕ μέχρι τώρα, παρότα όλα όσα λέγονται, είναι ομόφωνες, γιατί συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι των βιομηχάνων, αλλά και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, με την πίεση και την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας. Ευελπιστώ ότι κάποιοι κλάδοι που είχαν δημιουργήσει κάποια προσκόμματα, ότι θα συμμορφωθούν στις επιταγές του νόμου και δεν θα δημιουργούν άλλα προσκόμματα. Κλάδοι, κύριε Νεφελούδη? Να σας πω, για παράδειγμα, έχουμε την κλαδική σύμβαση των μεταλλείων, που θα υποχρεωθεί τελικά και με διάφορες έτσι δικές μας παρεμβάσεις να δοθούν τα στοιχεία για να μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της διασταύρωσης. Όπως επίσης να εξηγήσω, επειδή υπήρχε και μια παρέμβαση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων, ότι δεν ερμηνεύει ο καθένας το πώς, τι είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Ερμηνεύει ο νόμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας. Δεν ερμηνεύει κατά το δουκούν κανένας, πέραν του νόμου του ίδιου, τον ίδιο τον νόμο. Μάλιστα. Κύριε Νεφελούδη, να σας ρωτήσουμε κάτι, να επανερχόμενη στο θέμα του κατώτατου μισθού. Επειδή συζητείτε πάρα πολύ ποια θα είναι αυτή η αύξηση, έτσι, που θα πάρουν οι εργαζόμενοι και η οποία θα συμπαρασύρει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και επιδόματα, θα αρχίσει να αλλάζει λίγο το τοπίο. Ποια είναι η πρόθεση? Δηλαδή, ακούμε ότι αυτό το ποσοστό μπορεί να κυμανθεί από 2 έως 5%, ότι μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέλο της Πορτογαλίας και σιγά σιγά να επανέλθουμε, και σε πόσο χρόνο βέβαια και πώς θα χρειαστεί στο σχεδιασμό σας, λέει ο σχεδιασμός σας, να επανέλθουμε στα 7,51 που ήταν ο μισθός?
Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλω να κάνουμε κάποια ανακοίνωση κανός μεγέθους τώρα, διότι δεν είμαστε και έτοιμοι και διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες των επιτροπών που αρμοδίως κινούνται και επιστημονικά για την ψηλάφιση της πραγματικότητας. Έχουμε πάρα πολλές παραμέτρους τις οποίες εξετάζουμε και το λέω με πάρα πολύ ειλικρίνεια αυτό το πράγμα, δεν υπεφεύγω το ερώτημα. Παραμέτρους οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην αγορά εργασίας και με την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά εργασίας που έχει συμβάσεις. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πέραν των λίγων κλαδικών που είχαν γίνει τότε, και πιστεύω και ελπίζω να γίνουν πολύ περισσότερες από εδώ και στο εξής για να τις επεκτείνουμε και αυτές. Πολλές από τις επιχειρησιακές στη μεγάλη εικόνα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι πολύ πάνω από τον θεσμοθετημένο κατώτατο του Βρούτσι του 5,86. Όλα αυτά λοιπόν συνυπολογίζονται για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα ανακοινώσουμε με τον Αυγή του νέου χρόνου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Έχουν έρθει και πολλά μηνύματα εδώ. Και όσα δεν έχουν απαντηθεί, επιμένω, εγώ θα το λέω συνέχεια, θα τα απαντήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, η κριτική του Σοβιετικού Σχηματισμού, ένα βιβλίο του Κώστα Κάπου, εξαντλημένο από το 2000, ένα αντίτυπο, ένα στοιχερός θα υπάρξει, θα γίνει κλήρωση τη Δευτέρα. Με SMS γράφεται ΑΠ με κεφαλαία μικρά με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό και αποστολή στο 54160 ή στο email μας απευθείας papaki.gr. Γράψτε βιβλίο για να είναι πιο συγκεκριμένο και στείλτε το μήνυμά σας. Λοιπόν, διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.